Πω, ότι έχω ξαναζητήσει όταν καταθέτω ερωτήσεις γραπτές, θέλω απαντήσεις, γραπτές απαντήσεις. Πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Καλό κύριε Πρόεδρε είναι να τηρείται ο κανονισμός. Όσον αφορά τις ερωτήσεις, κύριε Δήμαρχε, εδώ και 5 μήνες στο λιμάνι της Καλαμάτας βρίσκεται ένα καράβι κατασκευμένο. Μαζί με 19 έννοιες πλήρωμα. Οι άνθρωποι αυτοί όλο αυτό το διάστημα ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς στοιχειώδεις παροχές, υγιεινή και σύντηση. Ταυτόχρονα, ακριβώς λόγω αυτών των συνθηκών, τον λόγο καράβι, 100 μόλις μέτρα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, είναι μια εστία μόλυνσης και ακαθάτων για το λιμάνι. Ρωτώ λοιπόν τι πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή ώστε να σταματήσει αυτή η μόλυνση που γίνεται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Και δεύτερη ερώτηση είναι όσον αφορά για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Κύριε Δήμαρχε, και με τα γεγονότα τα τελευταία, δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε το θέμα ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Ο Δήμος Καλαμάτας όχι μόνο δεν παρεμβαίνει για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπαίδων όσο οφείλει, αλλά δεν καθαρίζει ούτε τα δημοτικά οικόπεδα. Το αποτέλεσμα είναι να αναπτύσσονται σε αυτά τα οικόπεδα αεριώδης βλάστηση με κίνδυνο πυρκαγιάς, μόλυνσης αλλά και ερπετών. Και το τρίτο και τελευταίο, κύριε Δήμαρχε. Όχι τρεις ερωτήσεις. Το τρίτο και τελευταίο. Είστε εκτός κανονισμού. Το τρίτο και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Είστε εκτός κανονισμού. Θα είχα τελειώσει τώρα, κύριε Πρόεδρε. Θα είχα τελειώσει. Ορίστε, γρήγορα. Το τρίτο και τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, μετά από πολύ καιρό, μετά από αγώνα, έγιναν τα πεζοδρόμια στην Άβρα. Με πολλά προβλήματα φυσικά. Γιατί δεν έχουν τα στοιχειώδη, δεν έχουν δηλαδή την απαιτούμενη πλάκα που πρέπει για να πηγαίνουν τυφλοί. Αλλά από εκεί και μετά όμως. Πρέπει σήμερα τη μελέτη από τη μια μεριά να απαγορευτεί η στάθμιση. Ήδη πριν από λίγες μέρες, κύριε Δήμαρχε, είχαμε τροχαίο. Δεν μπορούν δύο αυτοκίνητα να περάσουν στο οδόστρωμα που υπάρχει τώρα. Από τη μια μεριά παρκάρουν από δύο μεριές και δεν χωρούν. Πρέπει επιτέλους να το δούμε αυτό, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστώ.